Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, κλείνοντας το αφιέρωμα στον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου, εδώ από το γήπεδο του Αγίου Στεφάνου, μετά τη λήξη του δεύτερου φιλικού, στο οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε με 4-2 του Μοσχάτου, έχουμε τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Σταύρο Ιωσήπου. Σταύρο, καλησπέρα. Γεια σας. Καλή σεζόν. Να είστε καλά. Με υγεία. Τρία χρόνια στην ομάδα. Τρίτος χρόνος. Είσαι ευχαριστημένος με την επιλογή σου να έρθεις στον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου και να είσαι στην ομάδα? Είμαι ευχαριστημένος. Είναι επιλογή μου τόσα χρόνια να είμαι εδώ. Η διοίκηση με έχει στηρίξει και στα δύσκολα και στα εύκολα, όπως και εγώ. Οπότε οι δρόμοι μας συνεχίζουν κανονικά. Ανανεώσαμε και φέτος, όπως και πέρσι. Η ομάδα πάει όπως θα ήθελε κάθε ποδοσφαιριστής για να ανανεώσει. Οι συνθήκες είναι ιδανικές. Οπότε συνεχίζουμε κανονικά τη δουλειά μας. Η διοίκηση είναι κοντά στους παίκτες? Πάντα η διοίκηση είναι κοντά στους παίκτες. Με διακριτικότητα και όπως πρέπει. Όπως πρέπει προς τον παίκτη. Ωραία. Θα ήθελα πρώτον το σχόλιο σου για την πορεία του φετινού πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε πρόωρα. Γιατί ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου δεν ήταν ψηλότερα στη βαθμολογία, δεν τερμάτισε ψηλότερα στη βαθμολογία? Τι έφταξε? Η ομάδα που ξεκίνησε πέρσι, ενώ στα χέρια της ενίκης είχε ένα βελτίο, αν θυμάστε καλά με ό,τι είχε γίνει το πρόπερσι, το τελευταίο εξαμήνο, το δεύτερο, το μόνο βελτίο ήμουν εγώ και η ομάδα ξεκίνησε από το 0. Άρα μιλάμε για μια περαματική ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος, η οποία σε κάποια μέχρι το πρώτο εξάμηνο ίσως να μην βγήκε πολύ καλά λόγω αποτελεσμάτων και αν όχι λόγω δουλειάς, ότι υπήρχαν πιθανότητες να μην δέσει τόσο πολύ. Στο εξάμηνο είδαμε τι έφταιγε, η διοίκηση έκανε διορθωτικές κινήσεις και από εκεί και πέρα νομίζω είχαμε μόνο μία ήττα, από το κοροπή στο κοροπή. Η ομάδα έδεσε, γίναμε οικογένεια και πριν ήμασταν, δεν άλλαξε το ότι είμαστε, δεν είμαστε κινδύνια. Απλά δέσαμε περισσότερο σαν παρέα και σαν οικογένεια. Όπως και πολύ καλά είδατε ότι ανανέωθηκε σχεδόν όλη η ομάδα, ναι, και γίνανε κάποιες προσθήκες. Οπότε βασιστήκαμε στο ότι το δεύτερο εξάμηνο κυρίως συνδυαστικά με την καλή μπάλα είχαμε και μια πολύ καλή, πολύ ωραία οικογένεια. Μια πολύ ωραία ομάδα που σ' αρέσει να παίζει εκεί. Άρα πιστεύεις φέτος που έμειναν οι περισσότεροι παίκτες, φύγαν μόνο τρεις, γίναν και πολύ δυνατές μεταγραφές, προσθήκες? Γίνανε πολύ δυνατές, συγγνώμη εγώ το, αλλά γίνανε και βάσει το ότι τα παιδιά θα είναι σωστά και θα μπορούν να δέσουν σαν χαρακτήρες με την ομάδα. Οπότε οι μεγάλες μεταγραφές μπορεί παιχτικά να είναι πολύ μεγάλες, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερες σαν χαρακτήρες οι παίκτες που ήρθαν. Δεν ήρθαν τυχαία. Ήρθαν, θεωρώ, από τα καλύτερα παιδιά. Γιατί άρα δύσκολο, έχετε δέσει κιόλας. Δύσκολο έτσι, να βρεθούν και καλοί παίχτες και καλά παιδιά να έρθουν να δέσουν σε μία ομάδα. Άρα, φέτος μπορεί να πραγματοποιηθεί το όνειρο της ανόδου στη ΓΑΜΑ Εθνική? Φέτος μπορεί. Έχει δείξει η διοίκηση τις διαθέσεις της. Δεν μπορούμε να μείνουμε σε κάποια λόγια. Πρέπει να το δείχνουμε κάθε Κυριακή. Σίγουρα έχουμε δείξει κάποια δείγματα. Το βλέπουμε και εμείς στην προπόνηση ότι είμαστε αρκετά καλά, πατάμε καλά. Έχει πάρα πολλή δουλειά μπροστά να κάνει και ο προπονητής και εμείς και γενικά όλη η ομάδα. Κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά δεν μπορείς να κρατάς και πολύ μικρό και με τις μεταγραφές που έχεις κάνει και με αυτό που στην ουσία πας για πρωταθλητισμό. Δεν γίνεται να μην μπει σε κανένα όπου δεν πάει για πρωταθλητισμό. Είναι αυτονόητο πλέον. Αλλά προσπαθούμε να είμαστε χαμηλών τόνων και να μπορούμε να δουλεύουμε ακόμα περισσότερο χωρίς να εφησυχαζόμαστε. Η ομάδα σήμερα πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στο Μοσχάτο, ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής. Δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Ναι. Δεν ξέρω πώς είδες την ομάδα. Και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε συνθήκες προετοιμασίας. Άρα μιλάμε για μια ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής, η οποία μπορεί να μην ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Πολλοί παίχτες που γνωρίζω και εγώ ότι δεν είχαν κάνει και τις περισσότερες προπονήσεις. Δηλαδή, εμείς στον Αγίου Στεφάνου ξεκίνησα αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά. Αν δεν ξέρω καλά, διαπροσωπηθήκαμε για το Μοσχάτο. Ναι, ναι. Ήμασταν καλά, ήμασταν φρέσκοι, είχαμε όρεξη, αυτό ήταν το σημαντικό. Τώρα το σκορ δεν έχει καμία σημασία. Έχει σημασία η διάθεση, η συνεργασία με τα παιδιά. Την νίκη μπορείς να την κρατήσεις μόνο και μόνο γιατί θα σε κάνεις αυτές καλύτερα. Αλλά αυτό που κρατάς είναι το ότι έχεις μια καλή εμφάνιση μέχρι εκεί.
δεν κρατάμε τίποτα από το σημερινό παιχνίδι. Πώς είναι οι προπονήσεις μετά από τόση αποχή, μετά από... ειδικά οι πρώτες μέρες πρέπει να... Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και ειδικά αν δεν έχεις ενδιαφερθεί στην ουσία για το σώμα σου και δεν έχεις δουλέψει όλη τη διάρκεια της καραντίνας, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δόξα τω Θεώ, εγώ βλέπω και από τα παιδιά ότι όλοι δεν κάτσανε, τουλάχιστον όχι 100%. Δηλαδή, μπορεί να μην κάνανε κάθε μέρα προπόνηση, αλλά 2-3 φορές την εβδομάδα σίγουρα κάνανε και φαίνεται και μέσα στην προπόνηση. Έτσι κι αλλιώς και ο προπονητής και ο Βαγγέλης γνωρίζει την αποχή και πάμε βάσει κάποιου προγράμματος για να μας έρθουν λίγο πιο ομαλά τα πράγματα. Γιατί είναι πολύ δύσκολη περίοδος και για τραυματισμούς και για να δέσουμε και πιο πολύ και όλα. Έτσι κι αλλιώς δεν τρέχουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε και νωρίτερα. Πώς είναι το επίπεδο του πρωταθλήματος? Σε 3 χρόνια, ας πούμε, στην ομάδα, ξέρω εγώ, τα γήπεδα, οι αγωνιστικοί χώροι, υπάρχουν προβλήματα, πώς? Ναι, έχουν βελτιωθεί πολύ, τουλάχιστον στο Δήμο εδώ, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, έχει φτιαχτεί και αυτό και της άνοιξης. Νομίζω μόνο το Κρυονέρι μένει, αν δεν κάνω λάθος. Τα γήπεδα είναι πολύ καλύτερα. Πλέον μετράω 2-3 τα οποία είναι κακά σαν γήπεδα, δεν μπορείς δηλαδή να παίξεις άνετα. Άρα μιλάμε για καλύτερες συνθήκες και στην Ιψανά πλέον. Αυτό, νομίζω ότι το επίπεδο αγωνιστικά τώρα δεν έχει τεράστια διαφορά από πέρσι. Ας πούμε η Βούλα θεωρώ ότι έχει κρατήσει το ρόστερ της όπως είναι. Η Βάρη μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα, γι' αυτό και βγήκε τόσο εύκολα πέρσι. Δίκαια δηλαδή. Δίκαια θεωρώ ότι βγήκε πέρσι. Τώρα νομίζω εύχομαι να βρεθούμε στη θέση της Βάρης φέτος. Εύχομαι. Ωραία. Ως αρχηγός του Ολυμπιακού Γιώργου Στεφάνου, ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους φιλάθλους της ομάδας? Τώρα στους φιλάθλους και με τα μέτρα που έρχονται, δεν ξέρω και τι να τους πω. Το μόνο θετικό που μπορώ να πω είναι να είναι δίπλα μας, όπως μπορεί ο καθένας. Όλους τους έχουμε ανάγκη. Από το να παρακολουθούν το τι κάνουμε μέχρι το να έχουν τη συμπαράσταση ο καθένας με τον τρόπο τους, είναι σημαντικό. Πάντως είναι κοντά σύνομα, διότι είδα και ήρθαν σήμερα κάποιοι να παρακολουθήσουν την ομάδα. Ναι, υπάρχει κόσμος που είναι... αγαπάει την ομάδα. Ναι. Υπάρχει κόσμος που αγαπάει την ομάδα, δόξα τω Θεώ. Τους περιμένουμε. Αν ανοίξουν και τα γήπεδα και μπορούν και έρχονται όπως ερχόντουσαν παλιά που γεμίζαν τις κερκίδες, φόρος δεκτεί όλοι. Ωραία. Καλή σεζόν, υγεία πάνω απ' όλα και να πραγματοποιηθεί ο στόχος του Ολυμπιακού. Να είστε καλά.